If you are an international viewer, you can watch the English version of this video. Check the link in the description. Καλησπέρα σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω την πτυχιακή μου εργασία η οποία αφορά την υλοποίηση μιας αποκεντρωμένης βιντεοκάμερας στο blockchain του Ethereum. Η ιδέα της blockchain κάμερας ήρθε μετά από τα επεισόδια τον Μάρτιο του 2021, εντός των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, όπου υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών και των αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί υποστήριζαν πως οι πολίτες επιτέθηκαν πρώτοι, ενώ οι πολίτες υποστήριζαν πως οι αστυνομικοί επιτέθηκαν πρώτοι. Δεκάδες βίντεο κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο με τροποποιήσεις είτε υπέρ της αστυνομίας είτε υπέρ των πολιτών. Ποιος έλεγε όμως την αλήθεια? Σε αυτό το σημείο θα αναρωτηθούμε τι θα συνέβαινε όμως αν οι αστυνομικοί ήταν εξοπλισμένοι με μια βιντεοκάμερα στη στολή τους. Το πρώτο πρόβλημα που θα προέκυπτε θα ήταν ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να κλείσουν την κάμερα και έπειτα να παρουσιάσουν άλλο βίντεο τροποποιημένο, άλλη ώρα, ως το αληθινό. Το δεύτερο πρόβλημα όπου θα μπορούσε να συμβεί ήταν να κόψουν και να τροποποιήσουν το βίντεο και το παρουσιάσουν μετά όπως συνέφερε τη μία πλευρά ή την άλλη, γιατί μην ξεχνάμε από τη στιγμή που ένα βίντεο το τραβάει ένας αστυνομικός ή κάποιος πολίτης, μπορούν και οι δύο πλευρές κάλλιστα να το επεξεργαστούν και να το διαφημίσουν μετά όπως συμφέρει την καθεμία. Σε αυτό το σημείο, πάλι όμως έχουμε ένα βίντεο στο οποίο δεν ξέρουμε αν μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Έχουμε ένα βίντεο μεν, αλλά μπορεί να έχει τροποποιηθεί, μπορεί να έχει αλλοιωθεί, μπορεί να δείχνει μόνο τη μισή αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Εδώ έρχεται η ιδέα της blockchain κάμερας. Πιο συγκεκριμένα, πώς θα μπορούσαμε να προστατέψουμε το βίντεο από τροποποίηση στα βίντεο. Μια blockchain κάμερα μπορεί και καταγράφει βίντεο όπως μια συνδυσμένη κάμερα, για παράδειγμα από τη στολή της αστυνομίας, και έπειτα από ένα χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 10 λεπτά, κόβει αυτόματα το βίντεο και περνάει αυτά τα 10 λεπτά βίντεο από μια μονόδρομη συνάρτηση hash, στην οποία παράγεται ένα hash. Χαρακτηριστικό των hashes είναι ότι από το μήνυμα ή και από τα δεδομένα μπορούμε να πάμε στο hash, ωστόσο από το hash δεν μπορούμε να γυρίσουμε στα αρχικά δεδομένα. Κάτι που σημαίνει ότι με κάποια byte παράγουμε ένα δεδομένο από το αρχικό βίντεο, στο οποίο μπορεί να πιστοποιήσει ότι αυτό το βίντεο δεν έχει τροποποιηθεί, ωστόσο δεν μπορούμε από αυτό το hash να γυρίσουμε πίσω στο αρχικό βίντεο. Και από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ μικρό σε μέγεθος μερικά bytes, μπορούμε κάλλιστα να το στείλουμε στο blockchain. Στο blockchain αποθηκεύεται το hash καθώς και η ώρα στην οποία στάλθηκε το hash. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθεί ότι η ώρα που στάλθηκε το hash δεν προκύπτει από το χρήστη, γιατί κάλλιστα μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι θα μπορούσε να το τροποποιήσει και να ορίσει την ώρα που θα τον συνέφερε. Η blockchain κάμερα παίρνει αυτόματα την ώρα από την ώρα στην οποία γίνεται validate το block, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να κάνει κάποια τροποποίηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο χρήστης μιας blockchain κάμερα στέλνει αυτόματα το hash στο blockchain και έπειτα το blockchain βάζει την ώρα μαζί και συσχετίζει την ώρα με το συγκεκριμένο hash, στα οποία δεν μπορεί να επέμβει ο χρήστης. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό για να έχουμε κάποια πληροφορία στην οποία δεν θέλουμε να τροποποιηθεί. Έπειτα, σε περίπτωση που γίνει κάποιο δυστύχημα ή κάποιο γεγονός, η αστυνομία θα μπορούσε να ανακοινώσει ένα βίντεο, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούσαν να το πάρουν και κάλλιστα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο hashing του SHA-512 να δημιουργήσουν μόνοι τους το hash από το αρχικό βίντεο και έπειτα χρησιμοποιώντας ένα blockchain camera validation tool να ελέγξουν αν το hash αυτό βρίσκεται πράγματι στο blockchain. Για να ελέγξουμε αν ένα βίντεο είναι έγκυρο, επικοινωνώντας με το blockchain, διατίθονται δύο blockchain camera validation tools. Το ένα περιλαμβάνει αποκλειστικά γραμμή εντολών, ενώ το άλλο περιλαμβάνει κανονικό user interface, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο προσβάσιμο στους χρήστες για να το λειτουργήσουν. Ο χρήστης μπορεί να κάνει επικόλληση εκεί μέσα το hash το οποίο πάραξε από το βίντεο που έδωσε η αστυνομία και να ελέγξει το αν είναι αυθεντικό. Αν είναι αυθεντικό, το blockchain camera validation tool θα ελέγξει από το blockchain αν το hash υπάρχει αποθηκευμένο μέσα στη λίστα του και αν υπάρχει θα επιστρέψει την ώρα στην οποία έγινε mined το block. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρουμε σίγουρα, για παράδειγμα στο βλέπουμε εδώ πέρα στο screenshot, ότι στις 11 Μαΐου του 2022 την ώρα 2 και 8 έγινε υποβολή το συγκεκριμένο hash. Οπότε αυτό το βίντεο σίγουρα έχει παραχθεί πιο πριν. Στην command line έκδοση του blockchain camera validation tool μπορούμε μάλιστα να εισάγουμε πολλαπλά hashes έτσι ώστε να ελέγξουμε πολλαπλά βίντεο ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πιο χρήσιμο, ιδιαίτερα αν θέλουμε να ελέγξουμε πάρα πολύ πληροφορία. Σε άλλες χρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η blockchain κάμερα, φυσικά δεν μπορεί να λείπει η χρήση σχετικά με τα αυτοκίνητα. Πιο συγκεκριμένα, δύο αυτοκίνητα τα οποία τρακάρουν φέρουν το καθένα από μια blockchain κάμερα.
Στο τροχαίο που μπορεί να συμβεί, η αστυνομία μπορεί να πάρει το βίντεο και τα δύο αυτοκίνητα και ελέγχοντας με την blockchain κάμερα μπορεί να διαπιστώσει ότι τα βίντεο είναι αυθεντικά και να δει πώς πράγματι συνέβη το τροχαίο. Έτσι ώστε να έχει όλη την πληροφορία και όχι ό,τι ισχυρίζεται ο κάθε άνθρωπος που συμμετείχε στο τροχαίο ή οι διάφοροι μάρτυρες που έτυχε και είδαν το γεγονός. Με την ίδια δομή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει το δικό της Ethereum based δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να φτιάξει το δικό της Ethereum Network, στο οποίο θα τρέχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε δημαρχείο ή και περιφέρεια, έτσι ώστε να φτιάξει ένα δικό της blockchain δίκτυο, στο οποίο θα είναι εξοπλισμένοι όλοι οι αστυνομικοί με τις blockchain κάμερες, έτσι ώστε να αποθηκεύονται τα βίντεο σε ένα δικό της server και στο blockchain να στέλνονται τα hash δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς ότι μέσα στα σύνορά της το τι πράγματι συμβαίνει σε κάποια γεγονότα που συμμετέχει η αστυνομία. Και πιο συγκεκριμένα θα της κοστίσει και οικονομικότερα, γιατί δεν ξεχνάμε ότι το να στείλουμε δεδομένα στο blockchain κοστίζει. Κάθε φορά που κάποια κάμερα θέλει να στείλει ένα hash από κάποιο βίντεο, θα πρέπει να πληρώνει τα ανάλογα transaction fees στο Ethereum Network για να υποβληθούν τα δεδομένα στο blockchain. Κάτι το οποίο, αν γίνεται σε long term από πάρα πολλές κάμερες, μπορεί να κοστίσει αρκετά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου Ethereum blockchain θα βοηθούσε στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα δικό τους δίκτυο το οποίο θα τρέχει όπως επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος να τρέχουν τα δικά της nodes τα οποία θα επαληθεύουν blocks και με τα Ether που θα παράγονται από το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμοιράζονται στις συσκευές των αστυνομικών έτσι ώστε να είναι λειτουργικές. Επιπλέον, μιας και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά εντός Ευρώπης, όπως και τα βίντεο στα οποία θα αποθηκεύονται σε σερβέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να διαγραφούν όποτε επιθυμούν έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα. Ο κώδικας της blockchain κάμερας μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα GNU Linux, το οποίο τρέχει Python 3 και έχει και το εργαλείο FFmpeg για την καταγραφή των βίντεο. Η blockchain κάμερα υλοποιήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλιότερο hardware, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παλιότεροι υπολογιστές που δεν είναι χρήσιμοι για καθημερινή χρήση σε γραφεία, τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων το 2022, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους hardware αν τους συμφέρει από άποψη κατανάλωση ενέργειας και να μην χρειαστεί να αγοράσουν κάποιο επιπλέον εξοπλισμό. Στη φωτογραφία εδώ πέρα βλέπουμε ένα ThinkPad X250, το οποίο λειτουργεί ως blockchain κάμερα. Το ThinkPad καταγράφει τα βίντεο, τα αποθηκεύει στο δίσκο του και τα χασάρει και αυτόματα στέλνει τα χάσεις στο blockchain του Ethereum. Από τα δεξιά βλέπουμε μια Raspberry Pi Zero κάμερα, η οποία έχει διαμορφωθεί ως standalone blockchain κάμερα, στην οποία αφοράει αποκλειστικά μια χρήση, δηλαδή στο να καταγράφει τα βίντεο και να στέλνει το χάσι του στο blockchain. Αυτή είναι η προτινόμενη υλοποίηση της blockchain κάμερας με τη χρήση ενός Raspberry Pi Zero, διότι είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος, καταναλώνει πάρα πολύ λίγη ενέργεια και επίσης λόγω του μεγέθους της μπορεί να φοράται ως wearable πάνω στους χρήστες που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και να συνδυαστεί φυσικά με ένα power bank, έτσι ώστε να έχει μια μεγάλη αυτονομία. Το κόστος μιας standalone blockchain κάμερας, η οποία θα τρέχει με Raspberry Pi Zero, κυμαίνεται περίπου 63 ευρώ. Για να περιέχει ένα Raspberry Pi Zero W με Wi-Fi, μια Raspberry Pi κάμερα, μια 64 GB microSD, μια 3D printed θήκη με δεδομένο ότι δεν διαθέτουμε 3D printer για να την τυπώσουμε μόνοι μας και πάμε σε κάποια εταιρεία για να μας την τυπώσει. Ωστόσο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες της blockchain κάμερα, μπορούμε κάλλιστα να αγοράσουμε ένα power bank, ένα εξωτερικό μικρόφωνο, διότι η blockchain κάμερα ως κάμερα plugin του Raspberry Pi Zero δεν φέρνει κάποιο μικρόφωνο ενσωματωμένο, ή μπορούμε να πάρουμε κάποιο Raspberry Pi μεγαλύτερο για να συνδέσουμε πάνω σε αυτό έναν 4G δέκτη, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί και χωρίς Wi-Fi η blockchain κάμερα. Στα πιο τεχνικά, η blockchain κάμερα μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε Ethereum based blockchain δίκτυο, από δίκτυα τα οποία δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι μέχρι και άλλα δίκτυα τα οποία έχουν προκύψει από τον κώδικα του Ethereum. Η blockchain κάμερα χρησιμοποιεί ένα smart contract στο οποίο τρέχει μέσα στο blockchain για να αποθηκεύει τα hashes και την ώρα όπως υπόθηκε νωρίτερα. Χαρακτηριστικό των smart contracts, δηλαδή των αποκεντρωμένων εφαρμογών, είναι ότι είναι μετάβλητα. Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που θα γίνουν deploy, δηλαδή θα τρέξουν σε κάποιο blockchain, ο κώδικας σου δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να ξανατρέξει από την αρχή το smart contract, να το κάνει δηλαδή compile και να το κάνει deploy σε κάποιο Ethereum based δίκτυο. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτόματα είναι ένα εντελώς καινούριο smart contract και η πληροφορία προστατεύεται στο προηγούμενο. Δεν μπορεί ο χρήστης να τη μεταφέρει κάπως, δεν μπορεί ο χρήστης να κάνει οτιδήποτε. Αν ο χρήστης πάρει κάποιο hash για να το ξαναυποβάλει σε ένα καινούριο smart contract, στο ιστορικό του blockchain πάντα θα παραμένει μέσα η προηγούμενη μέρα υποβολής του, στο συγκεκριμένο hash. Οπότε δεν θα έχει κάποιο νόημα να γίνει κάποια τέτοια απόπειρα.
Τέλος, η blockchain κάμερα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι υλοποιημένη πάνω σε Python 3 και Bash, καθώς και για να είναι λειτουργική χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες της Python Web 3, και για το blockchain cameras validation tool χρησιμοποιεί και τη βιβλιοθήκη PySimple GUI για όποιον χρήστη θέλει να χρησιμοποιήσει την έκδοση με το γραφικό περιβάλλον. Καθώς και είναι απαραίτητα και τα εργαλεία FFmpeg για την καταγραφή του βίντεο, η blockchain κάμερα έρχεται με license GNU GPL version 3. Ο κώδικας της blockchain κάμερας μπορεί να βρεθεί στο GitHub, στο αντίστοιχο αποθετήριο. Σε εκείνο το αποθετήριο θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες μαζί με τον κώδικα, καθώς και ένα αναλυτικό paper στο οποίο περιέχει όλη την έρευνα στην οποία έχω κάνει και τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, καθώς και οδηγούς στο πώς να κάνετε εγκατάσταση μόνοι σας μια blockchain κάμερα σε κάποιο testnet, σε κάποιο κανονικό Ethereum network. Επιπλέον θα μπορείτε να διαβάσετε στο πώς δουλεύει η blockchain κάμερα σε πολύ βαθύτερο επίπεδο, περισσότερες ιδέες για επέκταση των δυνατοτήτων της για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων εργαλείων, πώς δουλεύει ο κώδικας στη Solidity, πώς δουλεύουν τα εργαλεία για validation, καθώς και το πώς να χρησιμοποιήσετε το blockchain camera validation tool. Τέλος, θα βρείτε και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε πιο security standalone συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε ως blockchain κάμερα για να την προστατεύσετε καλύτερα, καθώς και άλλες ιδέες για επέκταση των δυνατοτήτων της blockchain κάμερα. Η blockchain κάμερα αποτελεί ένα ζωντανό open source project το οποίο θα συνεχιστεί να αναπτύσσεται ενεργά. Οποιαδήποτε ιδέα είναι πολύτιμη για να εξελιχθεί το project, μπορείτε να μου την παραθέσετε είτε σε κάποιο email είτε σε οποιοδήποτε social media. Τα στοιχεία μου θα τα βρείτε και σε αυτό το βίντεο και οπουδήποτε με ψάξετε ως SVN SJP. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.